καλησπέρα σε όλους από το κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς. Η πρώτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της Development 2 ταραμορφωμένη στην τρίτη θέση το 14-6 και τους 40 φεύγα στην 13η θέση εκείνη στο 4-17 το ρεκόρ τους. Στην τελευταία αγωνιστική η ομάδα του Ανδρέα του Παρλαβάντζα νίκησε στην παράταση τους All Blacks. Τα 5-63, ενώ από την άλλη οι 45 έχασαν από τους Trailers με 36-82. Πρώτο τζάμπολ του μάτς, κατοχή και τα Ραμολιμέντα, τα οποία είχαν νικήσει και στο μάτς του πρώτου γύρου με 40-54 τους 45. 7 σήμερα για τους φιλοξενούμενους, 8 για τους γηπεδούχους. Πρώτο καλάθι για τον Εμμανουλή, ο οποίος ανοίγει το σκορ. 40 φεύγα. Είδα πρόσφατα στο Μπασκετάκι Αρένα. Θα είχαμε ξαναπεί και τότε, νομίζω. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία έχει στο ρόστερ της πρώτον έναν από τους παλιότερους παίχτες στην ιστορία του Μπασκετάκι. Τον Δημήτρη τον Κοφό. Παίχτησα από την πρώτη χρονιά, παρακαλώ. Έχουμε μεγάλη επιστροφή Γιαννόπουλου, το οποίο μου το σφυρίξαν, να το πω, και οι ίδιοι παίχτες των 40 φεύγα, στο το στάγκι λίγο πιο μέσα από το elbow. Γενικότερα μιλάμε για μια ομάδα που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα στις διοργάνωση και πλέον νομίζω ότι έχετε εδώ να περάσει καλά. Τριποντάκι εύστοχο στην αρχή από τον Σαβαλίδη. 2-3 μπροστά στα Ραβαθέλγα και τους για τα Ραμολιμέντα για 2 κοντό από τον Εποσταλή. Μπάλα στα χέρια του Παρλαβάντζα. Παρλαβάντζα, το οποίο έκανε φοβερό μάτς την Τετάρτη στον Άγιο Νικόλα, νομίζω ήταν κάτι παραπάνω από καθοριστικός. Πολύ καλή άμυνα και μπάλα κολλάει Στεφανή. Τώρα μόνο μετά νομίζω ότι το ξέρουν και οι ίδιοι, μου το είπε και ο Ανδρέας, και περνούν λίγο μια μικρή κοιλιά. Το οποίο νομίζω είναι λογικό και είναι και ένα μέρος νομίζω της επιτυχίας συνολικά σε μια ζωή για μια ομάδα, να κάνει μια κοιλιά κάποια στιγμή για να είναι έτοιμη στα δύσκολα παιχνίδια. Στεφάς για 3 άστοχος, rebound από τον Τσαφαντάκη. Παρλαβάντζας πάντα χαμηλά και από εκεί ξανά έξω στον Ανδρέα, ο οποίος δίστασε, σηκώθηκε σε δεύτερο χρόνο αλλά στόχησε ριμπάουντ ο Μαρίνης. Κάπως έτσι κοιτάτε από το 2,5 λεπτό. 2-3, ένα τριποντάκι από τον Εμμανουηλίδη και ένα τρίποντο από τον Σαπαλίδη, ο οποίος θα περάσει και τώρα την μπάλα χαμηλά. Αγγελόπουλος για 2 άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Γιαννόπουλο. Γκόνζο κάνει την επιστροφή του σήμερα, θα το πω όσες φορές θέλω. Με πολύ ωραία ρετρό παπουτσάκια, μοιάζουν με τα Jordan τα 1, δεν είναι τα ίδια όμως. Παραφράγω το baseline για 3 ο προαναφερθέντας, θα αστοχίσει. Παλαβάζει, κατεβάζει. Ωραία κίνηση, μπάλα σπάει έξω. Κάνα λόγος για συνήθεια τον Πρωτόπαπα, ο οποίος θα πάρει το χρόνο του αλλά θα στοχίσει και εκείνος. Αγγελόπουλος, μπάλα χαμηλά. Γιαννόπουλος, πόντο του πόντι στο μάτς. Οι 40 φεύγα. Χαμηλά η μπαλά από εκεί έξω. Σε διαδύο από τον Ποστόλη. Έφυγος και αυτός από τον Ποσταλή. Διαφανώ.
τον Τσαφαντάκη. Το δεύτερο δεν ξέρω αν έχει έρθει, δεν το βλέπω από εδώ στον πάγκο. Για άμα θα έρθει σε λίγο. Τσαφαντάκης, τελευταία φορά που είδα Ραμολιμέντη έχει κάνει ασύλληπτο ξεκίνημα. Έχει βάλει νομίζω 4 τριμποντάκια. Σε ένα μάτσο, εγώ σου πω, απέναντι στα Μπιράνχας, να θυμάμαι καλά. Μάτσο το οποίο νίκησε και αυτό με δραματικό τρόπο η ομάδα του Αλνέα του Παρλαμπάτζα. Πράθος. Από εκείνους το βάζει ο Βαλίδης. Μαρίνης, ωραία πάση στο κόψιμο, σουτ από κοντά μέσα και αυτό από τον Αγγελόπουλο. Ξεκινούν αρκετά καλά οι 40 φεύγα. Παλά χαμηλά για πουγέξω στον Ανδρέα. Είναι δύο παίκτες πάνω στο ψηλό. Μπάλα στον Τσαφαντάκη. Για δύο το σουτ. Άτυχος εδώ ο Αμανουλίδης. Το 4-7 παραμένει. Αγγελόπουλος παίζει με πλάτη, γυρνάει από το κέντρο. Καλάθι και φάουλ για τον Νικόλα. 4-9. Μέσα ο Τσακίρης. Χρήστου γράφει εμφάνιση. Έξω για λίγες ανάθεσεις ο Στέφας. Έξω η βολή. Στο σπίτι περνάει από το κέντρο, σηκώνεται με ένα φλωτεράκι και μπάλα του κλείνει το μάτι. Και αυτό του πόντο στο μάτι διαφορά στους τρεις. Γιαννόπουλος. Μπάλα χαμηλά στον Μαρίνη, ο οποίος πήρε θέση στο ρολοπόστο αλλά δεν κατάφερε να συγκρατήσει. Το Φαντάκης. Ωραία πάσα. Παρλαμπάτζας δίστασε, σηκώθηκε σε δεύτερο χρόνο και το κλάτσωσε. 9 όλα. Παίρνει στο μάτσο στα ίσια τα Ραμολιμέντα, δεν βγαίνει το πρώτο τρίποντο. 1-1 τρίποντακια μέχρι στιγμής, ένα από τον Σαπαλίδη και ένα προηγουμένως από τον Ανδρέα. Κωνσταλής θα προσπιθεί, θα περάσει, θα σηκωθεί, αλλά θα στοχίσει ο ίδιος στο rebound. Πολλά βήματα. Βγήκε 56 το ρολόι, ένα μόλις φάουλ από τα Ραμολιμέντα, καθαρό το μάτς. Χωρίζει πολλές διακοπές, καθαρό, ωραίο μπάσκετ. Άστοχο από την κορυφή από τον Σαπαλίδη. Μπάλα στον Ποσταλή. Ποσταλής. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, μπάλα φτάνει στον Τσαφαντάκη. Για τρεις το σουτ, rebound από τον Πετρό. Και μπάλα στον Γιαννόπουλο. Ποδοσφαιρικό stop από τον Τσαφαντακή. Πρώτες αλλαγές για τα Ραμολιμέντα, έξω ο προαναφερθέντας, μέσα ο Δανιλής. Μαρίνης, λάθος η πάσα. Έχουν ξανά φύγει για τα Ραμολιμέντα, τα οποία μπορούν να περάσουν ξανά μπροστά. Στα ένα screen, η άμυνα του δίνει το shoot, αυτός το παίρνει και τους τιμωρεί.
μπροστά ξανά. Τα Ραμονιμέντα. Έξω στο Μοσπονταλή, high score. Με τους γηπεδούς που είσαι από την άλλη, Αγγελόπουλος οδηγεί με 4. Αστρό, από κοντά το σούτ του. Παρλαβάντας, μεγάλη πάση από την οποία κλέβει ο Μαρινής. Σαβαφέβγα τώρα στον εμφυλιασμό. Αστρό το τελείωμα. Από τον Νικόλα. 5-19 παραμένει. Κωνσταλής. Ωραία, πάσα από την πλάτη, για δύο το σουτ, μέσα και αυτό. Σπύρος ο Γαλουλίδης. Και 13-9. Αγγελόπουλος για 3. Καλό το σουτ, αλλά δεν καταλήγει εντός του καλαθιού. Σαράντα δεύτερα. Λογική λέει μια επίθεση για τους Σαραδαφεύγα και δύο για τα Ραμονιμέντα, τα οποία δεν θα βρουν στόχο στην πρώτη τους. Κατεβάζει ο Γιάννης. Παρένης πήρε θέση, σηκώθηκε και ευστόχησε. Τον φιλοξενούμενο, 10 δεύτερα. Πολλά για τα Ραμολιμέντα. 7, 6, 5 Παρλαβάντζας για 3. Θα στοχίσει. Λοιπόν, 13-11 σκορ πρώτης περίοδου. Δεύτερο δεκάλεπτο του Ζωφρέα, 13-11. Το δεκάλεπτο νομίζω είναι μοιρασμένο. Το πρώτο ανήκει, το πρώτο μισό μάλλον, ανήκει στους Σαραδαφεύγα. Και τη πέρασα μοσά το σκορ με 4-9. Νομίζω αυτή η διαφορά των 5 πόντων ήταν και η μεγαλύτερη. Τα Ραμονιμέντα όμως επέστρεψαν. Συγκριστάζεται στον Κωνσταλή και τον Εμμανουηλίδη. Κωνσταλής αστοχός στην πρώτη προσπάθεια. Και βρίσκεται πλέον και μπροστά στο σκορ, 13-11. Ο Φως. Ωραία, πάσα στο κόψιμο, κερδισμένο φάουλ. Και δύο βολές για τον Τσακίρη. Μέσα η πρώτη. Δύο-δύο. Το μάτς θα έσχεται καθήνια όλα. Καμπλά η μπαλά. Δύσκολα αυτή η επιχείρηση. Ο Πορτοπαπάς. Το ΣΥ παραμένει. Το Ραμονιμέντα. Αναφορά από την baseline. Καλής για δύο το σουτ, μπάλα εντός του καλαθιού, 15-13. Νομίζω και δύο ομάδες πλέον είναι σχετικά διάφορες. Παρίνης για τρεις άστοχος, Σαραδαφεύγα νομίζω. Δεν θα βρουν κάποιον σημαντικό, μάλλον κάποιον τρόπο να ανέβουν βαθμολογικά. Δεν ξέρω αν είναι και αυτός ο σκοπός. Να το πούμε για αυτό βέβαια. Από την άλλη τα Ραμονιμέντα έχουν εξασφαλίσει με σχετική σιγουριά νομίζω την θέση τους στα play-off. Έξω η πρώτη από τον Ανδρέα. Από ό,τι μου είπε θέλει η ομάδα να κρατηθεί εκεί στο 3-4. Μέσα η δεύτερη. Μια νίκη σαν αυτή είναι καλή για τους στόχους που έχουν θέσει μοβ. Σουτ για δύο, αστοχό. Από τον Τσακίρη. Από την άλλη σαν τα φεύγω νομίζω έχω ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το μάτς. Εγώ σε σχέση με τον προηγούμενο μάτς
στο οποίο του είχα πετύχει, βλέπω σαφή βελτίωση. Καλάθι από κοντά, του πόντι και για την Αλεξίου. Κάπως έτσι κυλάει το πρώτο, 2,5 λεπτό. Κοφός, ωραία πας χαμηλά. Αγγελόπουλος, βάζει την μπάλα έξω, Τακίρης για 2. Επιθετικό ριμπάντ από τον ίδιο. Ξανά το σουτ από τη βολή αυτή τη φορά. Δεύτερο συνεχόμενο επιθετικό ριμπάντ. Μπάλα έξω, Κοφός ξέφυγε, πέρασε από το κέντρο και κέρδισε το φάουλ. Και βολεστή για τον Δημήτρη. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη rebound από τον Σμόβ. Παρλαβάντας, μεγάλη πάθα. Κωνσταλής ξέφυγε από τον Στέφα. Άφησε ωραία την μπάλα πίσω του. Φάουλ και δύο βολές τώρα για την Αλεξίου. Μέσα η πρώτη. Σε ελεύθερη από την Αλεξίου λοιπόν ο Μαρινής. Στις τρεις παραλαμβάνοντας με μια στις δύο βολές και αποσταλείς με ένα διποντάκι για τα ραμολιμέντα. Κοφός περνάει αλλά αστοχή. Ένας πόντος για εκείνον και ένας πόντος για τον Τσακίρη από την άλλη. Παρλαβάντζας δεν πετύχει τον στόχο. Βαλέξει τον Ποσταλή. Πρωτόπαπας για 3. Νομίζω δεν θα μπει αυτό το στέκι. Και το φούτμπολ ήταν σωστό. Έτσι πως έφυγε μπάλα από τα χέρια του. Νομίζω δεν θα γράψει. Άστοχο το mid-range, rebound από τα πόδια του Παρλαβάντζα, ο οποίος το παραδέχεται κιόλας. Έξω ο Πρωτοπάπας, μέσα ξανά ο Εμμανουηλίδης για τα ραμολιμέντα. Μαρίνης για την βλίτσα, σουτ. Μακρινό rebound από τον Αλεξίου. Κωνσταλής για τα screen. Επέζησε προς την μπάλα ξανά στην κορυφή. Μανουλίδης για 2. Λοιπόν, ο Μαρινής. Κατοχή παραμένει για τους Αλαφεύγα. Ένα λάθος από τη μία και ένα λάθος από την άλλη. Χαμηλά η μπάλα. Αγγελόπουλος. Άμυνα με φάουλ από τον Εμμανουηλίδη. Τρίτο των ραμολιμέντων, 2 βολές και για τον Νικόλα. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη, πρώτη πόντη και για εκείνον. Το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Αγγελόπουλος κάνει τους 5 πόντους και είναι high scorer μέχρι στιγμής για τους γκρι. Σουτ για 3, εύστοχο από τον Δανίλη. Δεύτερο τρεποντάκι των αμολυμέντων, ένα έχει και Παρλαβάντζας στο πρώτο δεκάλεπτο για 3. Ο Τσακίρης rebound από τον Δανίλη, μεγάλη πάσα. Παρλαβάντζας βρήκε χώρο και τελείωσε την πάσα με το δεξί. Μαρίνης. Τσακίρης επιστρέφει μπαλακανά στον Πέτρο.
τρία δεύτερα. Ο Αγγελόπουλος. Σας είπα κολ. Μέσα ξανά ο Γιαννόπουλος έξω. Ο Νίκος. Παλαβάντας πέρα στα δεξιά, έσπασε την μπάλα όμορφα έξω. Ο Σταλής για 3. Κλάτς. Και ο 27-15. Πολύ καλά καραμολμέντα στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Παίρνει το μάτος πίσω νομίζω. Το κακό ξεκίνημα. Από την άλλη, ξαναφεύγα, δεν βάζω την μπάλα με τόση ευκολία. Μέσα στο Στεφανί μέχρι στιγμής. Χαμηλά η μπάλα, φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Time out, οι φιλοξενούμενοι. Σύνεκα στο μάτι, 3:50 για την λήξη του πρώτου μέρους. Προσταλής, προσπίση από τον Αλεξίου. Καλή άμυνα από τον Μαρίνο, ο οποίος κατεβάζει και το rebound. Κοφός. Ωραία, πας χαμηλά, Γιαννόπουλος βγαίνει προς τα έξω. Προσταλής στο μακάρισμά του, που δίνει τον δεξί διάδρομο, η μπάλα στην κορυφή. Λάθος πάσα από τον Δημήτρη. Κλέβουν ξανά τα ραμολμέντα. Δανείς θα προλάβει. Θα κερδίσει το φάουλ. Νομίζω πρώτο φάουλ στον λογαριασμό του Σαπαλίδη. Παραφορά από το πλάι. Ραβάντζας μόνος του για 3. Άκυχος εδώ ο Ανδρέας, λοιπόν ο Μαρίνης. Μπαλός στον Σαπαλίδη. Φάουλ και από τον Δανίλη τώρα. Τέταρτο και τελευταίο που πάνε να δώσουν οι Ροζ. 4 έχουν και 40 φευγά. 3 λεπτά. Κοφός, Μαρίνης γύρισε αλλά στέχισε με το fade away. Και τώρα Παρλαβάντζας. Μανουλίδης μόνος του για 2. Θα στοχίσει και εκείνος. Σε αυτό νομίζω δίνουν τα σφάγια και δεν έχουν τιμωρηθεί από εκεί μέχρι στιγμής. Περισσότερο έχουν πληγωθεί από τις επιστροφές. Καραμολμέντα έχουν βρει αρκετούς πόντους στον εφηδιασμό. Ωραία προσπίση του Κοφού, προσπίση και στην πάσα. Μοίρασε και τα γύρισε, τελείωσε. Τέλος του Τακίρη. Για τους φιλοξενούμενους. Λάθος τώρα, κλέβουν και τρέχουν και αυτοί στον εφηδιασμό. Μαρίνης τώρα με φρένο στον Σαφαλίδη. Αλλαγής τα Ιβανίλης μέσα ξανά το Φαντακής. Για το Σμόβ. Παναφορά από το πλάι. Για 2 το σουτ με σπάσιμο της μέσης από τον Γιαννόπουλο, rebound ο Αλεξίου. Μπάλα στον Τσαφαντάκη, μπήκαμε τα τελευταία 100 δεύτερα. Στους 10 η διαφορά, 27-17. Μανουλίδης, ο Ανδρέας έκοψε, αλλά αυτό έξω στο τελείωμα. Κατεβάζει ο Κοφός. Ωραία φάση, άστοχο στο τελείωμα. Νομίζω φαίνεται ότι μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος αδιαφυσβήτητα ξέρει μπάσκετ. Φάνηκε από αυτό, φάνηκε και από τον τρόπο που μοίρασε προηγουμένως. Μέσα πρώτη. Και γενικά νομίζω όλοι σαν τα φεύγα, αν γυρνάγαμε τον χρόνο 10 χρόνια πίσω, δεν θα έπαιζαν σε αυτή την κατηγορία. Και δεν έπαιζαν κιόλας σε αυτή την κατηγορία, για να είμαστε ειλικρινείς. Και λιγότερα να σας πω, η Hall of Fame νομίζω έπαιζε μέχρι τα τέλη του 20 νομίζω. Ένα λεπτό. Μαρίνης για 3 ο Πέτρος. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
αυτός και ο Τζακίδης οδηγούν μέχρι στιγμής. 29-20. Παρλαβάντζας. Κωνσταλής, μπάλα χαμηλά στον Αλεξή, ο οποίος ξέφυγε, γύρισε και έσπρεξε. Σέντε πέντε και για εκείνον. Στην δεύτερη περίοδο φαουλ ο Κωνσταλής. Βολέρια τον Δημήτρη. Μέσα η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. 2-2. Από τον Κοφόφη και φτάνει τους 3 πόντους. Μισό λεπτό. Νομίζω τα ραμολιμέντα σπάνε το πρόβλημα με μεγάλη σιγουριά. Τα πάνε στα βοητήρια. Καλά στη φάουλ από τον Ανδρέα. Μπροστά στο σκορ. Τη διαφορά νομίζω μην να μάθουμε. Παρλαμβάντζας στους 8 πόντους μέχρι στιγμής. Το μάθησα. Τους δω συγγνώμη Ανδρέα. 15 δεύτερα. Φως Παρλαβάντζας, μπαλά χαμηλά στον Μαρίνι, ο οποίος προσπείται, βρήκε λίγο χώρο αλλά στόχισε. 5 δεύτερα Παρλαβάντζας. Καλή άμυνα από τον Κοφό. Το βγάλω το τελειώνει. 33-22 μπροστά οι γηπεδούχοι. Δεύτερο μήχρονο εδώ στη Ζωφριά. 13-11 επιμέρους σκορ πρώτης περίοδου. 20-11 επιμέρους σκορ δεύτερης. Πολύ καλή. Οι γηπεδούχοι, Δανίλης, πρώτο καλάθι. Κρεταπέντε-22. Ο Φως. Καλή άμυνα τον Παρλαβάντζα. Ο Δημήτρης γυρνάει με σπάσιμο της μέσης. Δημήτρης Κοφός. Κρεταπέντε-24. Φάουλ είναι χαμηλά νομίζω. Παρλαβάντζας. Αλεξίου προσθέτει την πάσα. Η μπάλα φτάνει στον Τσαφαντάκη και από εκεί χαμηλά στον Δανίλη. Ποιος θα αστοχίσει, ο Αλεξίου στο rebound. Μπάλα ξανά στη γωνία. Δανίλης άστρο ξανά. Το rebound από τον Πρωτοπαπά. Παρλαβάντζας. Στέφας δεν καταφέρει να του κλέψει. Παρλαβάντζας συνεχίζει το βιολάκι του. Πρώτο πόντι για τον Ανδρέα στην τρίτη περίοδο. Συνολικά έχει 10. Να μετράω καλά. Προς πίσω έχουμε. Αναφορά από το πλάι. Παρλαβάντζας σκρίνει από τον Αλεξίου. Θα κύρει στο μακάρισμα του. Παρλαβάντζας πάει την μπάλα έξω. Και τώρα Αλεξίου 3 δεύτερα. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν το έχουν δει. Καραμολιμέντα. Πολύ καλή η άμυνα των 40 φεύγα. Φως, μεγάλη πάσα, Τσακίδης για 2. Ασίστ για τον Δημήτρη, καλάθι και τον Λάζαρο. Παρλαβάντζας. Μιλά στον Πρωτόπαπα και από εκεί στον Αλεξίου, ο οποίος έμενε μόνος του. Αλλά στόχισε. Από τον Κοφό. Και λάθος, στη συνέχεια 2-2-3. Αλεξίου. Βρήκε χώρο, πέρασε προς τα μέσα και τελείωσε τη φάση.
δύο πόντια από εκείνον, δύο πόντια και από τον Δανίλη, όπως και από τον Παρλαβάτζα, τριμποντάκι άστοχο από τον Στέφα. Του πάνω του Αλεξίου. Έφυγε το πρώτο τρίλεπτο και στη δυσπεριόδο νομίζω ξεκινούν και οι δύο ομάδες καλά. Αναφορά από την baseline. Παρλαβάτζας Σαφαντάκης παίρνει την μπάλα στον Δανίλη, ο οποίος πήγε από τα screen, πέρασε προς τα μέσα, αλλά στόχισε. Στέφας. Ωραία σταυρωτή. Μπάλα γλιστρέα από τα χέρια του και φτάνει σε αυτά του Ανδρέα. Και σπάει goals to goals. Καλάθι και φάουλ. Δεύτερο γκολ θα νομίζω το οποίο πετυχαίνει. Μέσα και η βολή. Παραβάτησε στους 5. Στην τρίτη περίοδο φτάνει χρονικά τους 13. Ρουτς. Ρουτς. Πες το σουτ. Κουθαλής Τσαφαντάκης. Μπάλα στον Αλεξίου, ο οποίος σηκώνεται ξανά για δύο, αλλά δεν βρήκε τον στόχο. Μπάλα στον Παρλαβάτζα για τρεις. Άρχισε ο Ανδρέας. Έχει πάρει και momentum τώρα. Όμως φόντος στο 12 λεπτό μεταφορά της μπάλας. Μουτσακίρι. Νομίζω τώρα με μέτρα ξεκινούν να καθαρίζουν το μάτς. Διαφορά έχει ξεφύγει και έχει φτάσει πλέον στο 16. Στο πρώτο 5 λεπτό περίπου. Από τη γωνία μέσα και αυτό. 48-29. Σοου Ανδρέα Παρλαβάτζα. Μέχρι στιγμής Κύρις Σαφαντάκης παίζει ψηλά. Κύρις βρίσκει στην γωνία τον ελεύθερο λάστιχο Σαβαλίδη, θετικό ριμπάουν και καλάθι σε δεύτερο χρόνο από τον Γιαννόπουλο. Κοσαλής για τρεις μόνος του, θα αστοχίσει. Επιθετικό ριμπάουν από τον Αλεξίου, ο οποίος γυρνάει, αλλά αστοχεί. Τσακίρης τρέχει. Μπάλα στον Σαφαλίδη, ο οποίος νομίζω θα περάσει την μπάλα. Αυτό θα γίνει. Στην κορυφή, σε αντεπίθεση για τους 40 φεύγα και 7 δεύτερα. Άσπρος ο Γιαννόπουλος. Σαφαντάκης, στην γωνία η μπάλα, Πορτόπαπας, πίνει την μπάλα χαμηλά, αλλά το είχε καταλάβει ήδη ο Δημήτρης ο κοφός, κλέψουμε για εκείνον. Κύρις Γιαννόπουλος κέρδισε το φάουλ και θα θελέσει δύο βολές. Time out, 48-31, 4 λεπτά στο ρολόι. Επιστρέφουμε το time out. Έξω η πρώτη βολή από τον Γιαννόπουλο. Άκτυχο και δεύτερη, στην μπάλα δεν του δίνει το μάτι. Το 48-31 παραμένει. Σαφαντάκης, Ρόπαπας, Παρλαβάτζας για τρεις ξανά. Αυτό αυτή τη φορά. Μπάνος Σαβαλίδης. Κοφός, ωραία πάσα.
Καλή προσπίση και κερδισμένο φάουλ για τον Ιαννόπουλο. Ποιος θα πάει ξανά στη γραμμή της Φιλανθρωπίας. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 2 στις 2. Τρία λεπτά. Ο Θαλής πάτησε την βασική γραμμή στο σωτοκόλ. Πατάει στο μακάρισμα του. Ο φως θα δώσει ένα screen, θα βυθεί προς τα μέσα. Λάθος η πάσα. Πάρα στον Παρλαβάντζα. Μανουλίδης Πενταγώη από το κέντρο. Πολύ καλή δουλειά νομίζω, επιστρέφοντας από τα πολιτήρια για τα αναμολυμέντα τα οποία καθιστάσει εδώ κυρίως νομίζω μέσω της ποιότητας του Ανδρέα Παρλαβάντζα. Παλής, χαμηλά η μπάλα, Εμμανουλίδης έχει μισμάτσο, εκμεταλλεύεται και κερδίζει το φάουλ. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. 2-2 από τον Εμμανουλίδη, φτάνει τους 4 πόντους γρήγορα. Σε δύο συνεχόμενες επιθέσεις των αμολυμέντων. Ένα τίποτα και 2-2 βολές. Σπακίρις, κατεβάζει ο Παρλαβάντζας. Λαθός, ο φως κλέβει. Εμμανουλίδη Τσαφαντάκη στο αγαπημένο του τρίποντο, νάτος. Αυτός είναι νομίζω από το χώρο. Είτε που αφούστηκε το τρίποντο. Αυτό ήταν νομίζω το τέταρτο για τα αραμολυμέντα στην τρίτη περίοδο. 1,5 λεπτό. Κοφός για 3 το σούτ από τον Δημήτρη. Θετικό rebound, όχι αμυντικό από τον Παρλαβάντζα. Μεγάλη πάσα του Μανουλίδη. Καλάθι ξανά από εκείνον. Ένα λεπτό. Σαβαλίδης δοκιμάσει το χέρι του, αλλά δεν δικαιώθηκε. Rebound από τον Εποσταλή. Μεγάλη πάσα, Παρλαβάντζα, στάθηκε και τελείωσε τη φάση. Πολύ καλή η ισορροπία του εδώ. Δεκατρία πόντι από τον Παρλαβάντζα. Ο φως, μισό λεπτό. Πανασύνα από τον Στέφα, πρωτόκολλα στα βίσκη μακάρισμα του. Κύριε Σποσπίτε, κοφός και αυτός. Πάνος όμως τελειώνει, πολύ καλή άμυνα τον Μοβ. Παναφορά από το πλάι. Τσαφαντάκης ξανά. Επιθετικό φάουλ.
τριποντέλα. Νάτος. Τι έβαλε ο Τσακίρης. Τελευταίο δεκάλεπτο νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα. Το παιχνίδι νομίζω σημαδεύτηκε το προηγούμενο σουτ του Τσακίρη. Μπάζερ μπίτερ τριποντάκι, κλατωτό κλατωτό. Ο φως. Ας το πω στον πόντι προσπάθεια ο Δημήτρης. Μπαλά στον Κοσταλή. Μαντινίδης, ο φως κλέβει. Μπαλά μπροστά. Λίδη, Τσακίρης, πρόλαβε. Και παίζει την μπάλα ξανά έξω. Σε δεν πήγε για τους 40 φεύγα. Σε και ο Μαρίνης. Κοφός. Γιαννόπουλος ξέφυγε από τα δεξιά. Αλλά στο εξτρέ. Κοφαλής. Μπαλά σε εκείνον. Το δίνει η άμυνα, το παίρνει. Αλλά στο χ. Έχουμε φάουλ. Όχι. Δικά μου, τα δικά μου εγώ. Θα το παραμένει για τους υπεδουχούς. Κουφαλής. Πήρασε από τον Εμμανουλίδη. Η μπάλα χαμηλά. Κλέβουν. Η 40 φεύγα. Αντεβάζει γρήγορα ο Κοφός. Λάθος. Τσαφαντάκης από τη γωνία, μέσα και αυτό. Δεύτερο δικό του, πρώτο καλάθι στην τελευταία περίοδο. Φλουτεράκι, εύστοχο και αυτό. Πρώτο δικό του για τον Σαπαλίδη. Έχει κάνει καλό μάτς. Πάει να τριποντάξει στην αρχή, ας το πω το σουτ. Έχει μοιράσει και τρέξει. Έχει βοηθήσει και αμυντικά. Τσαφαντάκης. Αλής, Τσαφαντάκης μόνος του. Έχει όλο το χρόνο που θέλει. Αλλά στο χ. Παραλαμβάντας προσπίτε. Κερδίζει τον κουφό. 64-38. Παλίδης, ωραία κίνηση, καλάθι ξανά με τα μπλε. Τέσσερις γρήγοροι πόντοι και από εκείνον. Νομίζω διαδικαστικού χαρακτήρα αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Καλή ευκαιρία για τους δύο να τρέξουν. Να κάνουν και την πλακίτα τους. Ο φως. Μαρίνης το ήθελε, πήρε την μπάλα, αλλά στόχισε. Τσαφαντάκης, πρωτόπαπας, με μισό lay-up, την μπάλα δεν του κλείνει το μάτι, ούτε το follow, είναι καλό. Θα δεχτεί ξανά για τους 40 φεύγα. Καβαλίδης, 4 συνεχόμενους πόντους έχει υπενθυμίζω. Βάλα στον Γιαννόπουλο, κοντό το σουτ. Κατεβάζει ο Παρλαβάτζας. Χαμηλά η μπάλα, ο Μανουηλίδης ξέφυγε. Όλο το δεύτερο δεν είναι το Vision. Και το τελείωμα του Μανουηλίδη το αφιερώνει και ο ίδιος εκεί. Το Μανουηλίδη, Σαφαντάκης και Παρλαβάτζας. Μέχρι στιγμής ένα τριποντάκι από τον Σαφαντάκη. Οι άλλοι έχουν δει ποντά. Γιαννόπουλος. Μεγάλη πάσα. Μανουηλίδης. Γίνει προς τα έξω. Κάνας το Βοδιασίνης. Αλλά στον Τσαφαντάκη στη Βουξέτ και από εκεί στον Ποσταλή. Ωραία κίνηση. Άμυνα με φάουλ από τον Γιαννόπουλο. Μέσα ξανά ο Αλεξίου έξω. Ο πρώτο παπάς. Μέσα και ο φως έξω. Ο Γιαννόπουλος.
αλλάξουμε τουλάχιστον τα παπούτσια του. Σε πρωτή. Αυτά είναι ρετρό, Jordan παπούτσια. Λέω και κλαίω, μέσα η δεύτερη. Αστική προσπάθεια. Είναι βιάσμο τώρα Μολιμέντα, Παρλαβάτζας, το βιολάκι του. Διαφορά πλέον στους 29. Χαμηλά η μπαλά. Αυτός ο Σαπαλίδης. Διαφορά τώρα. Η Γκαμερούλα. Αλεξίου. Θαλής, θα σκοθεί για 3, θα στοχίσει, μακρινό rebound από τον Σαπαλιδί. Μαρίνης, μπαλαστή γωνία, καλάθι από τον Γιαννόπουλο. Σαφαντάκης, χαμηλά η μπαλά. Μανουλίδης δεν βιάζεται. Βρίσκεται προς τα λιμόνο του. 9 δεύτερα. Μανουλίδης για 2 το σουτ. Μέσα και αυτό. 4 πόντους από εκείνον, 4 και από τον Παρλαβάτζα. Χαμηλά η μπαλά. Μαρίνης. Το κόμψο του Κοφού. Ποιος καθέστηκε για την δοδοχή, Αλεξίου βγαίνει σε κενό τέρμα και τελειώνει σωστά τη φάση. Για 3 ο Σαβαλίδης, κοντό το σουτ, rebound ο Σταλής. Σταφαντάκης, άστοχος και εκείνος. Λοιπόν, το Μαρίνης, 3,5 λεπτά για το φινάλε. 15-6 νομίζω πλέον τα ραμολιμέντα. 14η τα. 18η τα. Για τους 40 φεύγα. Άστοχος ο Εμμανουλίδης, βάλε εκτός κατοχή για τους γκρι. Γύρισα, ο Στέφας. Ο Μαρίνης. Ο Σαπαλίδης πετυχαίνει τα πόδια του Κουφού, μπαλά ξανά σε εκείνον. Τρίκ που κάναμε στα μονά για να αλλάξουμε την μπαλά. Είναι αυτό. Για 3 ο Σαβαλίδης με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Αναφορά από το πλάι. Παρλαβάντζας. Σαφαντάκης. Περνάει την μπαλά χαμηλά στον Εμμανουηλίδη, ο οποίος γυρνάει και αποφεύγει τον Κοφό. Φάουλ και 2 βολές. Μέσα η πρώτη. Και η δεύτερη, Παρλαβάντζας πλέον στους 6 πόντους μπροστάρες της επιθετικής προσπάθειας που έκαναν όλοι μέχρι στην τελευταία περίοδο. 2-24. Ωραία, άλλη ούψη εργασία, καλάθι, ο Γιαννόπουλος.
πολύ ωραία φάση. Θα λύσει την γωνία. Παρλαβάντζας προσπείται, περνάει από τα δεξιά. 6 δεύτερα Αλεξίου για 2 το σουτ. Ο ίδιος το θετικό rebound και το καλάθι από κοντά. Είναι σκοντή για εκείνον. Στέφας, ωραία πάσα, Γιαννόπουλος από κοντά. Ωραίο μπάσκετ που βγάζει το Γιαννόπουλο μόνο του μέχρι στιγμής. Σε 40 φεύγα. Παρλαβάντζας, τρεις το σουτ κοντό, λοιπόν ο Κοφός. Μεγάλη πάσα, φάουλ από τον Παρλαβάντζα. Και 10 στο ρολόι. Μέσα η δεύτερη από την Φακίρη. Η διαφορά στο εγγυλά στους 30. Άνετη νίκη νομίζω. Τα ραμολιμέντα. Αλεξίου ξέφυγε και τελείωσε και αυτή τη φάση. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Κοφός. Ωραία πάσα, Γιαννόπουλος. Άστοχος από κοντά. Αλεξίου κατεβάζει. Παρλαβάντζας κέρδισε χώρο, ανάποδο λέει από άστοχο. Ο ίδιος το rebound. Καλάθι σε δεύτερο χρόνο. Παρλαβάντζας στους 8. Τσιμποντάκι άστοχο από τον Τσακίρη. Ο Ανδρέας θα κατεβάσει. Νομίζω τίτλοι τέλους. Δεν θα το χωρίσει τώρα μόνο μετά σε επίθεση. 79-47. 15η νίκη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι μένουν ζωντανοί στο παιχνίδι της τετράδας. Καλό βράδυ σε όλους.